Γεια σας κύριε Παφίλη, τι κάνετε? Γεια σας κύριε Μπαλτατζή. Είστε καλά? Και στους ακροατές. Φαντάζομαι, καλά είμαστε. Φαντάζομαι εκεί... Καλά, αισιόδοξοι, μαχητικοί. Αυτό. Και αυτό. Ελπίζουμε τη Δευτέρα να έχουμε 6 δήμους. Έναν τον έχουμε, άλλους 5. Διεκδικείτε ναι, άλλους 5. Λοιπόν, αυτό το, τις θετικές διεργασίες, όπως ναι, τις χαρακτήρισε και το πολιτικό γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής, ναι, που σημειώθηκαν και κατεγράφηκαν ως αποτέλεσμα στις βουλευτικές εκλογές, βλέπετε ότι λειτουργήσαν με τη λογική της κυταλοδρομίας, αυτό εκτιμάτε, και είχατε καλά αποτελέσματα και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Διεκδικείτε, όπως είπατε, 5. Έχετε μια μάχη μπροστά σας σε 5 δήμους. Έχουμε μάχη, ναι. Έχουμε μάχη και απευθυνόμαστε σε όλους. Εργαζόμενους, ανθρώπους σκεπτόμενους, και τους λέμε στηρίξτε τους συνδυασμούς του ΚΚΕ. Της λαϊκής συσπήρωσης μάλλον, γιατί δεν είναι μόνο, είναι και άλλοι άνθρωποι που είναι μέσα. Είναι λαϊκή συσπήρωση, είναι αυτό. Είναι λαϊκή συσπήρωση, το γαρίφαλο. Μάλιστα. Για να έχουμε, να έχουμε άλλους 5 πελετήδες, άλλους 4 πελετήδες. Γιατί έχει η Πάτρα. Μιλάτε για την Πάτρα, ναι. Ναι, έχει μία, πώς να το πω δηλαδή, έχει μία δράση που αποδεικνύει τι σημαίνει να έχεις κομμουνιστή δήμαρχο. Γιατί για τους δημάρχους μιλάμε τώρα. Και καλείται βεβαίως και είναι στην ουσία ο υπαριθμόν ένας στόχος σε σχέση με και με τους υπόλοιπους. Όλοι είναι η Πάτρα και ο κύριος Πελετίδης, και ακούσαμε και τώρα το είπατε, και καλείται όλους να στηρίξουν αυτήν την υποψηφιότητα. Είναι και Σαριανή, γνωστή και Σαριανή, που πρέπει να επιστρέψει σε εμάς. Ναι. Είμαστε από πολλούς στην κήτη της, ναι. Όχι μόνο ιστορικά, αλλά και με το τι δουλειά κάναμε και το τι προβλήματα έχει δημιουργήσει. Ιστορικά είπατε τη λέξη κήτη. Ναι, ιστορικά. Ναι, Νίκαια, έτσι, Νίκαια Ρέντι. Νίκαια, Πετρούπολη, Χαϊδάρη. Και έχετε και Τύρναβο, νομίζω. Και Τύρναβο. Ναι. Και Τύρναβο στη Θεσσαλία. Ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η κριτική που ασκείται στο ΚΚΕ, κύριε Παφίλη, είναι η στάση και αυτό που ο γραμματέας και στην ανακοίνωσή του η Κεντρική Επιτροπή είπε σε σχέση με τους υποψηφίους όπου δεν υπάρχει υποψήφιος της λαϊκής εισπύρωσης, προτρέπεται σε άκυρο και λευκό. Μάλιστα. Από τη μία μεριά. Μισό. Και όχι αποχή, όπως κάτι ελεηνοί λένε στα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων. Μισό λεπτό. Εμείς λέμε να έρθει ο κόσμος. Εμείς δεν είμαστε τρόλ, ξέρετε. Όχι, το λέω για να τα ακούσουν κάποιοι τώρα, καταλαβαίνετε. Το ξέρω, κύριε Παφίλη. Δεν λέμε αποχή. Χιούμορ κάνω, γι' αυτό μπαίνω εκεί, για να τα διευκρινίσουμε. Ναι, για να τα διευκρινίσουμε. Εσείς λοιπόν μπαίνετε στην προτροπή του άκυρου και λευκού. Ναι. Από τη μία μεριά, αλλά ζητάτε όμως τη συσπήρωση για να εκλεγούν οι δικοί σας υποψήφοι. Και το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί άκυρο και λευκό, όπου δεν υπάρχουν υποψήφοι της λαϊκής συσπήρωσης, αλλά θέλετε αυτήν την ευρύτερη ψήφο για την εκλογή των υποψηφίων της συσπήρωσης. Μάλιστα. Δηλαδή, γιατί δεν συντάσσεστε πίσω από υποψηφίους οι οποίοι έχουν αυτό που λέμε προοδευτικό πρόσημο? Θα το συζητήσουμε. Να το συζητήσουμε λοιπόν. Ήρεμα και με επιχείρηματα. Πρώτον, εμείς δεν είμαστε διπρόσωποι, όπως είναι οι άλλοι. Εμείς κατεβήκαμε σε όλη την Ελλάδα με το γαρίφαλο, με τη λαϊκή συσπήρωση. Είπαμε ότι ψηφίζουμε για όλα και συγκρουστήκαμε με όλους τους υπόλοιπους, για τους οποίους αποδεικνύουμε ότι παρά τον καυγά που κάνουν για την καρέκλα, στα στρατηγικά θέματα ήταν μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Και δεν εννοώ μόνο στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παραδείγματος χάρη παλιότερα, που το ΠΑΣΟΚ ψήφισε το 70% των νόμων και ο ΣΥΡΙΖΑ πάνω από το 50%. Αναφερόμαστε στην τοπική διοίκηση, δήμους δηλαδή, και περιφέρειες, όπου θα πω ένα ποσοστό που μπορεί να είναι και μικρό. Το 90% των αποφάσεων για όλη αυτή την πολιτική, την αντιλαϊκή που ασκήσαν και που είναι προέκταση της κυβερνητικής πολιτικής, την ψήφισαν μαζί. Στο Δήμο της Αθήνας, παραδείγματος χάριν, ο κύριος Μπακογιάννης δεν είχε, η διοίκηση μάλλον Μπακογιάννη δεν είχε πλειοψηφία. Όλες οι κρίσιμες αποφάσεις, αναπλάζεις για μεγάλα συμφέροντα, μεγάλο περίπατο, συμβάζεις με εργολάβους, αδιαφανείς διαγωνισμούς, τις πήρε με στήριξη της παράταξης του ΠΑΣΟΚ
κατά 100% θα έλεγα, και του ΣΥΡΙΖΑ. Με ελάχιστες εξαιρέσεις. Σύμφωνα. Αυτό τι το λέει ίδιο, όμως. Περιμένετε, περιμένετε. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει και σε όλη την Ελλάδα. Ωραία. Επομένως, τι θα είμαστε εμείς, δηλαδή, θα κορυδεύουμε τον κόσμο? Γιατί δηλαδή, αισθάνεστε... όλοι μαζί λειτουργούν και υπηρετούν αυτή την πολιτική, γι' αυτό και εμείς πάμε κόντρα. Και τι θα πούμε στο δεύτερο γύρο? Δεν θα είμαστε γελοί να πούμε ότι όλους αυτούς που καταγγείλαμε στον πρώτο γύρο ότι ακολουθούν την ίδια πολιτική με επιμέρους διαφοροποιήσεις, στο δεύτερο γύρο θα πάμε να τους στηρίξουμε? Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Να. Δεν είναι εμείς, θέμα. Να μην το πω, συγγνώμη, πάρε λίγο να μου ξεφύγει. Εμείς παζάρι δεν κάνουμε τέτοιο. Τέλειωσαν τα παζάρια. Κύριε Παφίλη, δηλαδή τι να ανταλλάξουμε? Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Όχι, γιατί πάει να πει να ανταλλάξουμε? Οι ψηφοφόροι στους οποίους απευθύνεστε, να το πω έτσι απλά για να γίνει να κατανοητό, να μας παρακολουθήσει και ο κόσμος. Οι ψηφοφόροι στους οποίους απευθύνεστε στην Πάτρα, αυτήν την Κυριακή, οι ψηφοφόροι, ξαναλέω, στην προηγούμενη είχαν ψηφίσει κάτι άλλο. Σύμφωνοι, γι' αυτό τους λέμε, μπορεί να ψηφίσετε ό,τι θέλετε. Τώρα ψηφίστε Λαϊκή Συσπήρωση και Πελετίδη. Ωραία. Γιατί έχετε στα χέρια σας, ειδικά στην Πάτρα, αλλά αυτό έχει γίνει μήνυμα και σε όλη την Ελλάδα, τι πέτυχε ένας κομμουνιστής δήμαρχος στην Πάτρα, πώς, σε σύγκρουση με τις κυβερνήσεις και σε συμπαράταξη με το λαό. Παραλία, τι θέλετε να πούμε, πόσα? Ναι, όχι να τα πούμε, ό,τι θέλετε να πούμε, αλλά καταλαβαίνετε, είναι αντιφατικό αυτό, δηλαδή οι ψηφοφόροι της Πάτρας που είχαν ψηφίσει την προηγούμενη Κυριακή κάτι άλλο, μπορούν αυτή την Κυριακή, και εφόσον ο Πελετίδης είναι αυτός που είναι, να τον στηρίξουν, αλλά δεν λέτε ας πούμε το ίδιο παραδείγματος χάρη, τώρα τι να σας πω, στο Δήμο Αθηναίων, στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Ακούσατε τι είπα για το Δήμο Αθηναίων? Άκουσα. Δηλαδή τι να πούμε, ψηφίστε τον κύριο, πώς το λένε, τον κύριο Δούκα, που η παράταξή του ψήφισε όλες τις αποφάσεις του Μπακογιάννη, της διοίκησης Μπακογιάννη, δεν είναι θέμα προσωπικό δηλαδή. Ωραία, στη Θεσσαλία τι λέτε, πούμε, στη Θεσσαλία τι λέτε. Τα ίδια ακριβώς έχουν και στη Θεσσαλία. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα για τη Θεσσαλία. Σε όλη τη στρατηγική που θέλει να μετατρέψει τη Θεσσαλία σε όπως παντού, σε τουριστικό και χρηματοδοτεί με δεκάδες εκατομμύρια, εκατοντάδες μάλλον, αντί να χρηματοδοτήσει αντιπλημμυρικά έργα που πνίγει και ο κόσμος, αντί να δώσει χρήματα για το λαό, τα έδωσαν όλοι μαζί, άσχετα τώρα αν φωνάζουν, όλοι μαζί τα έδωσαν στο μεγάλο κεφάλαιο. Πώς μπορούμε εμείς λοιπόν την πρώτη Κυριακή να λέμε ότι όλοι αυτοί είναι υπεύθυνοι, γιατί αυτοί διοίκησαν ειδικά και γιατί... σε κυβερνητικό επίπεδο τα κόμματά τους, και μας κάνουν τους καμπόσους. Τώρα αυτό είναι κοροϊδία περί ανεξαρτησίας και τέτοια, ότι είμαι ανεξάρτητος, λέει ο άλλος. Τώρα, λοιπόν, κύριε Παφίλη, ειδικά για τη Θεσσαλία. Ακούστε τώρα, ποιος είναι αντίπαλος? Εδώ θα έχεις. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι η τοπική διοίκηση τώρα, δηλαδή οι Δήμοι και οι περιφέρειες, είναι κρατικό. Είναι, πώς να σας το πω, πιο απλά, ότι είναι ένα κομμάτι του κράτους. Με βάση τους νόμους που έχουν ψηφιστεί. Δεν έχουν ανεξαρτησία. Ανεξαρτησία που μπορεί να υπάρχει είναι μόνο αν συγκρουστούν με την κεντρική πολιτική μαζί με το λαό. Αυτό που έγινε στην Πάτρα. Τι να πούμε λοιπόν τώρα, ενώ τους κατηγορούμε ότι είναι συνυπεύθυνοι όλα αυτά τα χρόνια, θα διαλέξουμε ποιος είναι ο πιο τι προοδευτικός? Είναι σαφές. Με συγχωρείτε, ακούσαμε τον κύριο Κασελάκη παραδείγματος. Ναι. Χθες. Ναι. Νόμιζα ότι άκουγα το Μητσοτάκη, δεν έχει καμιά διαφορά. Για το ΣΕΒ λέτε. Βεβαίως. Ναι, το περίμενα ότι θα το λέγατε. Το περίμενα ότι θα το λέγατε. Καταλαβαίνει. Εντάξει, κύριε Παφίλη, να πούμε προοδευτικό, ακούστε, να πάμε και μια άλλη διάσταση. Ναι. Αλήθεια, ποιοι είναι οι προοδευτικοί? Αυτοί που ψήφισαν όλα αυτά τα μνημόνια, οι οποίοι τσάκισαν το λαό και τα στήριξαν και σε επίπεδο περιφερειών και τοπικών και δήμων. Τι να πούμε δηλαδή? Ότι διαλέγουμε αν θα μας κρεμάσουν ή θα μας εκτελέσουν. Εμείς λέμε ότι συγκρούονται δύο πολιτικές. Η μία είναι με το λαό και η άλλη είναι με το κεφάλαιο. Να το πω τώρα πολύ απλά δηλαδή. Λοιπόν, σε αυτό, με το κεφάλαιο και με όλη αυτή τη στρατηγική που υπάρχει, συμπλέουν όλοι μαζί. Εσείς, κύριε Παφίλη, αυτό που κατανοούμε είναι ότι και μέσα από αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές, επί της ουσίας βάζετε πάλι στο επίκεντρο και την αντιπαράθεση του κόμματος στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και στην περιφέρεια, επί της ουσίας στην κοινωνία. Ναι. Και έχετε απέναντι τόσο και την Κουμουνδούρου
και τη Χαριλάου Τρικούπη πρωτίστως, όπως σας κατηγορούν. Και τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, όχι. Σας παρακαλώ, διότι. Να σας το μεταφέρω, αφήστε με να το πω όπως το λένε. Ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, πρωτίστως λοιπόν την Κουμουνδούρου και τη Χαριλάου Τρικούπη και με τη στάση στο Άκυρο και Λευκό ενισχύεται τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό λένε. Λοιπόν, να ξέρετε. Αυτοί που ενισχύουν τη Νέα Δημοκρατία και σταματήσουν την κοροϊδία είναι αυτοί που όλα τα χρόνια επί Νέας Δημοκρατίας στήριξαν την πολιτική της στους δήμους και στις περιφέρειες. Αυτή είναι η υπεύθυνη. Και τώρα ο κόσμος, ένας κόσμος τέλος πάντων, μπροστά σε αυτό διαλέγει έναν τους τρεις. Mm. Γιατί έχουν την ίδια πολιτική. Εμείς λοιπόν έχουμε την αντίθετη πολιτική. Η μόνη που κάναμε αντιπολίτευση, όχι μόνο σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, γιατί και σε αυτό έγινε, δέστε το εργατικό που ήρθε, εμείς συγκρουστήκαμε. Ναι. Με τον Γεωργιάδη και συνολικά με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά και σε τοπικό επίπεδο, η μόνη αντιπολίτευση που υπήρχε όπου είχαμε παρουσία και είχαμε μεγάλη παρουσία, mm-hmm. η οποία έχει εξαφανιστεί βέβαια γενικά και δεν προωθείται, ήταν της Λαϊκής Συσπήρωσης. Παντού. Εντάξει. Λέω ότι στην Αθήνα όλες οι κρίσιμες αποφάσεις πάρθηκαν. Εδώ που παίζεται και ένα γενικότερο και πιο σοβαρό παιχνίδι. Πάρθηκαν με συνένεση Νέας Δημοκρατίας, Μπακογιάννη δηλαδή, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Τι να κάνουμε δηλαδή, ποια πρόοδος τώρα, ποια προοδευτική. Ωραία, να σας πω κάτι. Επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να λέει το ΚΚΕ δεύτερος γύρος άκυρο ή λευκό, ναι. Έχω μια απορία. Γιατί δεν τους αφήνετε κατά συνείδηση. Να σας πω κάτι, εμείς γιατί δεν προτείνετε γιατί δεν προτείνετε το κατά συνείδηση. Ναι, ειδικά σε περιοχές που ενδεχομένως θα πρέπει το κουκουέ, πώς να πω, ας ρίξει νερό στο κρασί του. Να το πω έτσι λοιπόν. Ακούστε, άμα ρίξει πολύ νερό γίνεται ξύδι. Καλά, εντάξει, ας ρίχνατε για μερικές σταγόνες τώρα, κύριε Παφίλη. Εδώ δεν μιλάμε για σταγόνες. Εδώ εντάξει, μιλάμε τώρα, στο εντάξει. κρασί να ρίξουμε στο. Γιατί δεν προτείνετε το κατά συνείδηση, ρωτώ. Μα σας το ξαναλέω και πάλι, εμείς παίρνουμε στάση πολιτική και υπεύθυνη, όπως την πήραμε και στον πρώτο γύρο, κατεβαίνοντας όλη την Ελλάδα και δεν κρυφτήκαμε πουθενά. Ναι. Είπαμε ψηφίζουμε για όλα και ψηφίζουμε και για την τοπική διοίκηση που σχετίζεται με το όλα. Ναι. Είναι δυνατόν στο δεύτερο γύρο να στηρίξουμε αυτούς που καταγγέλουμε ότι είναι συνυπεύθυνοι για αυτή την πολιτική? Πώς το βλέπετε? Ας το κρίνει ο κόσμος. Σε τελευταία ανάλυση, εμείς παίρνουμε υπεύθυνη θέση και λέμε κανένας από τους δύο δεν μπορεί να υπηρετήσει τα λαϊκά συμφέροντα. Μόνο η λαϊκή συσπήρωση. Εντάξει. Αφού δεν πήκαμε, εμείς προτείνουμε να μην επιλέξει μετά από εμάς το τίποτα. Αυτό. Μετά από εμάς το τίποτα. Δεν είναι θέμα τίποτα. Είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Όταν έχει συμπόρευση όλων των άλλων κομμάτων ενάντια στα λαϊκά συμφέροντα. Τι είναι δηλαδή, όλα ή τίποτα, έτσι είναι. Αν οι πολιτικές υπάρχουν, ναι, ποιος υπηρετεί το λαό και ποιος υπηρετεί. Ωραία, εάν το Πασόκ λοιπόν και ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι πάρα πολύ ωραία, όχι με άκυρο και λευκό στην Πάτρα, όχι στον Πελετίδη, τι θα γίνει? Θα χάσουν τον κόσμο τους. Καταλάβατε. Έτσι, και θέλω να το πω και δημόσια. Ας το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Πάτρα για να το φύγουν και οι υπόλοιποι. Μάλιστα. Εντάξει, ας το κάνουν. Γιατί αυτοί το 19. Που είχαν περισσότερες δυνάμεις, δεν μας στήριξαν σε κανένα δήμο στο δεύτερο γύρο. Που τους χάσαμε, γιατί είχαμε 5. Και αυτά δεν πρέπει να ξεχνιούνται. Τώρα πάνε να σωθούν μέσα από τις συμπράξεις με το Πασόκ. Το οποίο Πασόκ το κατηγορούν ότι είναι τσόντα της Νέας Δημοκρατίας. Α, μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Αυτό δεν είναι κοροϊδία. Κύριε Παφίλη. Όλο το διάστημα να κατηγορείς τον άλλον ότι είναι υπεύθυνος κλπ. Κλπ. Εμείς το κάνουμε. Και να πας στη δεύτερη Κυριακή και να πεις δεν είναι. Μα πώς θα γίνει αυτό? Θα ξαναπώ, εσείς τώρα το να πω εγώ είναι η μαθήτρια στον πανεπιστημιακό. Η πολιτική έχει μια δυναμική. Μην γυρνάμε συνέχεια. Γινόταν αυτό το 2015. Ναι, τα ξέρουμε τι έχουν γίνει. Εδώ δεν ζούμε και τα παρακολουθούμε. Μπροστά λοιπόν. Γι' αυτό. Και λέμε στο λαό με αυτά που έρχονται. Ναι. Και ας αφήσει η κυβέρνηση στους πανηγυρισμούς. Που θα είναι και άλλα αντιλαϊκά μέτρα. Ποιος θα τα πολεμήσει? Θα τα πολεμήσουν αυτοί, αφού είναι μαζί τους. Και στις δήμους και στις περιφέρειες. Εσείς... Μπορεί να τα πολεμήσει η λαϊκή συσπήρωση με τις δυνάμεις που έχει, με συσπήρωση όμως ευρύτερων στρωμάτων του λαού για να αντιπαλέψουμε αυτή την πολιτική. Εσείς... Και αυτό νομίζω, κυρία Μπαλτατζή, ότι είναι πάρα πολύ καθαρό.
Δεν είναι κοροϊδία απέναντι στον κόσμο. Δεν μπορώ να κρύψω όμως, σας λέω γιατί έχω μπροστά μου τη... και βλέπω και τα μηνύματα που έρχονται από όλη την Ελλάδα. Τους στενοχωρείτε κάποιους, έχω να σας πω έτσι. Δηλαδή, θα θέλανε το ΚΚΕ να στηρίξει συγκεκριμένες υποψηφιότητες. Τι να στηρίξουμε, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ. Άντε πάλι. Ναι. Ποιος κυβέρνησε την Ελλάδα, να πάμε στα μνημόνια? Αυτοί δεν τα ψήφισαν όλα και τα στήριξαν στην τοπική διοίκηση. Και είπαν ότι είναι καλά και ότι πρέπει να τα κάνουμε. Αυτοί δεν είναι υπεύθυνοι, συνυπεύθυνοι που πνίγεται ο κόσμος. Κύριε Παφίλη μου, επειδή... να κάνουν σοβαρά έργα που καίγεται η Ελλάδα, που υπάρχει φτώχεια, δυστυχία και που δεν λένε κουβέντα για τίποτα. Και που υπάρχει Ελλάδα πληγωμένη και τραυματισμένη, ναι, και μια Θεσσαλία η οποία παλεύει και γι' αυτό το λέμε. Γι' αυτό, και αυτό σας είπα προηγουμένως ότι έχει μια δυναμική όλο αυτό. Επειδή και στενοχωριούνται και το καταλαβαίνουμε, τους λέμε για να είναι χαρούμενοι την επόμενη μέρα, να ρίξουν λαϊκή συσπήρωση. Να συσπηρωθούν με όπου υπάρχει, όπου υπάρχει, όπου δεν υπάρχει. Τώρα συζητάμε για το όπου δεν υπάρχει. Το όπου δεν υπάρχει, εμείς λέμε ότι δεν μπορεί να διαλέξεις. Το είπαμε αυτό, ναι. Αν θα σε κρεμάσουν ή αν θα σε εκτελέσουν με όπλο. Καλά. Να δώσουν μήνυμα ότι δεν μπαίνουν στη λογική αυτών οι οποίοι έχουν... Είναι συνυπεύθυνοι για όλη αυτή την κατάσταση. Άρα να μεγαλώσει το ποσοστό αποχής, κύριε. Κύριε. Σας παρακαλώ. Το ΚΚΕ δεν λέει αποχή. Το ξανάπατε. Το ξέρω, το ξέρω. Είπα μήπως σας παγιδεύσω, αλλά είστε πολύ έμπειρος. Για αυτά τα τρολ, τα λένε fake news, οι οποίοι βγαίνουν και λένε ότι το ΚΚΕ καλεί σε αποχή, είναι, πώς να το πω δηλαδή. Μην πω κανένα βαριά κουβέντα. Όχι απλά συκοφαντίες, αλλά είναι και λίγο ξεφτύλα. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρουν τη θέση μας. Άντε να δούμε τι θα μας προκύψει την Κυριακή. Επιμένετε σε αυτή την θέση. Ναι. Είναι... Το τι θα μας προκύψει την Κυριακή, πέρα από τους δήμους που μπαίνουμε εμείς, θα προκύψουν οι συγκεκριμένοι. Ναι. Εμείς δεν έχουμε καμιά αίσθηση, ούτε καβαλάμε το καλάμι, όπως κάνουν άλλοι. Και όσοι το καβαλάνε, να ξέρετε... Ότι σπάει κάποτε το τώρα, τώρα αυτό πάει στο ΠΑΣΟΚ, το καταλάβαμε. Όχι, και στο πάει και στο ΣΥΡΙΖΑ. Και στο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ τι να καβαλεί στο καλάμι ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παφίλη. Τι καλάμι να καβαλήσει, έχει σπάσει τώρα τι καλάμι. Εντάξει. Λέω λοιπόν ότι πάει πρώτα απ' όλα στη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Που μπαίνει με λογική οδοστρωτήρα. Ναι. Θα βρει τείχο. Αυτό για καλούμε τον κόσμο να κάνει. Ανεξάρτητα από τις εκλογές και μόνο από τις εκλογές. Να συμπαραταχθεί με το ΚΚΕ για να τους εμποδίσουμε. Γιατί αλλιώς, αν περιμένει αντιπολίτευση από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, είναι βαθιά γελασμένο. Λοιπόν. Μόνο το ΚΚΕ και η λαϊκή συσπήρωση μπορούν. Γιατί? Γιατί εμείς είμαστε ανεξάρτητα. Από τι όμως? Από τα μεγάλα συμφέροντα. Ενώ αυτοί είναι υπηρέτες και εξαρτημένοι των μεγάλων συμφερόντων. Άντε να δούμε τώρα τι θα προκύψει. Ελπίζω να είμαστε αισιόδοξοι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παφίλη. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια σας.